Σάββατο 9 Ιανουαρίου είναι το Eco News με την περιβαλλοντική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε και μπορεί να τέλειωσε το 2015. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη λίγος χρόνος για απολογισμούς. Αυτή τη φορά τον απολογισμό κάνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες το τελευταίο διάστημα ενδιαφέρονται πάρα πολύ έντονα για την καταγραφή της κλιματικής αλλαγής. Καθώς τα τελευταία χρόνια τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν πυκνώσει, με αποτέλεσμα να προκαλούνται πολύ υψηλές ζημιές, ή μάλλον ζημιές ύψους πολλών δισεκατομμυρίων, τις οποίες καλούνται και να καλύψουν. Σύμφωνα λοιπόν με το τελευταίο επίσημο ασφαλιστικό απολογισμό, το 2015 είχε λιγότερο σφοδρά καιρικά φαινόμενα σε σχέση με το 2014, που άφησε πίσω του πάρα πολλά θύματα και τεράστιες υλικές ζημιές. Οι λόγοι, ειδικά για το 2015, αποδίδονται στο Ελνίνιο. 3.670 ζωές αφαίρεσαν οι καύσονες μέσα στο 2015 και μπορεί οι θάνατοι να ήταν λιγότεροι σε σχέση με το 2014, οπότε χάθηκαν 7.700 άνθρωποι. Ωστόσο, το ανθρώπινο κόστος της κλιματικής αλλαγής παραμένει υψηλό. Ανθρώπινες ζωές χάθηκαν επίσης σε τυφώνες, καταιγίδες, πλημμύρες και κατολισθήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι απώλειες και οι ζημιές που προκαλούνται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναγκάζουν πλέον και τις ασφαλιστικές εταιρείες να καταγράφουν σε ετήσιους απολογισμούς τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι ζημιές για το 2015 εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων και καταστροφών προσέγγισαν τα 90 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το 2014, που ήταν η καταστροφικότερη χρονιά, ο λογαριασμός ανέβηκε στα 110 δισεκατομμύρια. Ωστόσο, από το σύνολο των ζημιών, μόνο τα 27 δισεκατομμύρια πληρώθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρείες, γιατί αυτά μόνο ήταν ασφαλισμένα. Μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της Γερμανίας εκτιμά πως το 2015 οι κλιματικές ζημιές ήταν σχετικά περιορισμένες, επειδή τα περισσότερα σφοδρά καιρικά φαινόμενα χτύπησαν σε αραιοκατοικημένες περιοχές. Οι ασφαλιστές επίσης ευνοήθηκαν από το φαινόμενο Ελνίνιο, που επανεμφανίστηκε φέτος και επηρεάζει την κίνηση των θαλάσσιων ρευμάτων του Νότιου Ειρηνικού, με αποτέλεσμα τη μείωση των τυφώνων στις χώρες του Βόρειου Ατλαντικού. Ενώ αντίθετα ενισχύθηκαν οι καταστροφικές πλημμύρες και οι καύσονες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στο Βορειοανατολικό Ειρηνικό καταγράφηκαν 26 τυφώνες, 10 περισσότεροι από το κανονικό. Το Ελνίνιο επηρέασε σημαντικά την Νότια Αμερική, την Αφρική και την Νοτιοανατολική Ασία. Οι ξηρασίες και οι καύσονες παγκοσμίως το 2015 στοίχησαν 12 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων μόνο τα 880 εκατομμύρια ήταν ασφαλισμένα. Οι εξειδικευμένοι στο κλίμα ασφαλιστικοί σύμβουλοι είναι πλέον πεπισμένοι ότι η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για την εμφάνιση τόσο ισχυρών καταιγίδων που είναι δύσκολο να προβλεφθούν, αλλά είναι βέβαιο ότι στο μέλλον θα φέρουν μεγάλες υλικές ζημιές. Τεράστιο κόστος αναμένεται στα επόμενα χρόνια και από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Σύμφωνα με την NASA, ήδη από το 1880 έχει ανέβει κατά 20 εκατοστά και εκτιμάται ότι θα ανέβει περαιτέρω κατά 10 στα επόμενα χρόνια, απειλώντας άμεσα με κατακλυσμό 10 από τις μεγαλύτερες παράκτιες πόλεις του αναπτυσσόμενου κόσμου, όπως η Σαγκάη, η Βομβάη, το Κάιρο. Και από τους απολογισμούς στους σχεδιασμούς για τη νέα χρονιά. Η διαστημική τεχνολογία διευκολύνει σημαντικά και την έρευνα για το κλίμα της Γης. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος για το 2016 έχει προγραμματίσει να εκτοξεύσει πολλούς νέους δορυφόρους που θα παρακολουθούν από το διάστημα πάρα πολύ στενά διάφορες κλιματικές παραμέτρους, όπως το λιώσιμο των πάγων, τα αποθέματα του νερού, την κατάσταση του εδάφους, αλλά και τις συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου. Παράλληλα, άλλοι εξειδικευμένοι δορυφόροι της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος επιφορτίζονται με την ευθύνη εντοπισμού ακραίων καιρικών φαινομένων αλλά και καταστροφών, ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα οι αρχές. Η κατάκτηση του διαστήματος αποτελεί πλέον και ευρωπαϊκή υπόθεση. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος εισέρχεται δυναμικά στη διαστημική εξερεύνηση το 2016, αφού ετοιμάζεται να στείλει μέχρι τον Οκτώβριο τη δική της ρομποτική συσκευή, ExoMars, η οποία θα αναλάβει τη χαρτογράφηση του κόκκινου πλανήτη. Βασική αποστολή, να προετοιμάσει το έδαφος για τη δεύτερη εξερευνητική αποστολή το 2018 για την αναζήτηση οργανικών στοιχείων που ενδεχομένως θα παραπέμπουν σε ίχνη ζωή στο παρόν ή στο παρελθόν του Άρη. Μέσα όμως τη χρονιά που διανύουμε, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος θα συνεχίσει εντατικά και την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής της Γης από το διάστημα, στέλνοντας άλλους 4 εξειδικευμένους δορυφόρους, οι οποίοι θα συλλέξουν στοιχεία για τα αέρια του θερμοκηπίου, για τα υδάτινα αποθέματα και το έδαφος, ενώ θα καταγράψουν με μεγάλη ακρίβεια το λιώσιμο των πάγων και τις αλλαγές που συντελούνται στους ωκεανούς. Δεδομένα που θα συνεισφέρουν σημαντικά στην εκτίμηση κινδύνου της κλιματικής αλλαγής, αλλά και θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της. Παράλληλα, με ένα άλλο σετ δορυφόρων θα ενισχυθεί στενή παρακολούθηση ακραίων καιρικών φαινομένων αλλά και γήινων καταστροφών και παρακολούθηση συμβάντων τόσο στις ακτές όσο και στη θάλασσα. Ένα διαστημικό σύστημα πληροφοριών που σε ελάχιστο χρόνο θα μπορεί να ενημερώνει επίγεια κέντρα διαχείρισης κρίσεων προκειμένου να κινητοποιηθούν οι αρχές. Το σύστημα Γαλιλαίο ήδη βρίσκεται στη λειτουργία, έχοντας εντοπίσει και στην Ελλάδα επικίνδυνα φαινόμενα όπως πυρκαγιές, ενημερώνοντας εγκαίρως τις αρχές.
Η διαστημική γειτονιά θα ενισχυθεί περαιτέρω και με νέους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους που θα εξυπηρετούν γρήγορα και αξιόπιστα τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της γης. Εκτός από τους απολογισμούς για την προηγούμενη χρονιά και τους σχεδιασμούς για το νέο έτος, έχουμε και εκείνα τα θέματα τα οποία μεταφέρονται από τη μία χρονιά στην άλλη. Ένα τέτοιο είναι και το Dieselgate, το σκάνδαλο δηλαδή με τη Volkswagen, το οποίο αυτήν την εβδομάδα φαίνεται ότι παίρνει μια δυσάρεστη τροπή για την εταιρεία, γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να καταθέσει, και το έκανε δηλαδή, αγωγή εναντίον της αυτοκινητοβιομηχανίας, ζητώντας 90 δισεκατομμύρια δολάρια για την περιβαλλοντική ζημιά και τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία που προκλήθηκαν από τα πετρελοκίνητα οχήματα με το παράνομο λογισμικό, θυμάστε τι είχε συμβεί, το οποίο παραποιούσε τις εκπομπές ρήπων εμφανίζοντας τα αυτοκίνητα ως καθαρά, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν καθόλου. Απειλή προστίμων ύψους 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντιμετωπίζει τώρα η Volkswagen για το γνωστό Dieselgate. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών κατέθεσε αγωγή σε δικαστήριο του Ντιτρόιτ, ζητώντας από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία να αποζημιώσει το αμερικανικό δημόσιο για την παραβίαση του κανονισμού περί ατμοσφαιρικής ρήπανσης από τα 600.000 οχήματα που κυκλοφόρησαν στη χώρα και έφεραν το παράνομο λογισμικό παραποίησης των εκπομπών ρήπων. Πρόκειται για συγκεκριμένα δίλητρα και τρίλητρα μοντέλα της Volkswagen, καθώς και κάποια μοντέλα Audi αλλά και Porsche. Σύμφωνα με την έρευνα, αποδείχθηκε ότι αυτά τα πετρολοκίνητα οχήματα εξέπεμπαν πολλαπλάσιους ρήπους από όσους ισχυριζόταν η εταιρεία, η οποία μάλιστα διαφήμιζε τα οχήματά της ως καθαρά. Στην αγωγή που κατέθεσε το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, ζητά αποζημίωση ύψους 37.500 δολαρίων για κάθε ένα από τα 600.000 οχήματα που ρήπαναν τον Αμερικανικό αέρα, σύμφωνα με το Reuters. Μόλις τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση εκτιμούσε ότι το πρόστιμο θα έφτανε τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά μετά την επανεκτίμηση της περιβαλλοντικής βλάβης, το πρόστιμο πενταπλασιάστηκε. Στην αγωγή που κατατέθηκε για λογαριασμό της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, η Volkswagen κατηγορείται ανάμεσα στα άλλα και για συγκάλυψη της βλάβης, και η αγωγή αναμένεται να δικαστή στην Καλιφόρνια, όπου εκκρεμούν εκεί και άλλες αγωγές κατά της αυτοκινητοβιομηχανίας. Αμερικάνοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Volkswagen γνώριζε απολύτως τις επιπτώσεις των οχημάτων στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία και δεν έκανε τίποτα για να διορθωθεί η ζημιά, ενώ συνειδητά παραπλανήθηκαν και οι καταναλωτές. Από την πλευρά της, η Volkswagen δηλώνει ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Αμερικανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος προκειμένου να βελτιώσει τα οχήματά της ώστε να ανταποκρίνονται στα περιβαλλοντικά κριτήρια, αλλά και ότι θα αποζημιώσει τους καταναλωτές. Πάντως, με την ανακοίνωση της παραπομπής σε δίκη, οι μετοχές της Volkswagen στο χρηματιστήριο έπεσαν κατά 3,3%. Τώρα, μας αφορά πάρα πολύ αυτή η είδηση, καθώς η αγωγή που έγινε στην Αμερική και η οποία αναμένεται να εκδικαστεί πάρα πολύ γρήγορα, μέσα στους επόμενους μήνες δηλαδή θα έχουμε αποτέλεσμα, ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για ανάλογες διεκδικήσεις και σε άλλες χώρες όπου έχουν κυκλοφορήσει τα οχήματα με το πειραγμένο λογισμικό, θα δημιουργήσει ένα δεδικασμένο και άρα οι καταναλωτές ενδεχομένως θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν και αυτοί κάποιες αποζημιώσεις. Άρα, αναμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία και για την Ελλάδα, καθώς επίσης και για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πάμε τώρα από τα παραδείγματα προς αποφυγή, στα παραδείγματα προς μίμηση και σε μια κατοικία πρότυπο, την οποία σχεδίασαν και κατασκεύασαν αρχιτέκτονες από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ στην Ουαλία. Ένα σπίτι που όχι μόνο δεν καταναλώνει ενέργεια, αλλά παράγει πολύ περισσότερη από όσοι χρειάζεται. Συνδυάζοντας τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και παραγωγή καθαρής ενέργειας μέσα στο σπίτι, αυτό το κτίριο απευθύνεται στη μεσαία τάξη, αφού το κόστος κατασκευής του δεν υπερβαίνει τις 190.000 δολάρια και μπορεί να αποτελέσει το μοντέλο για το οικολογικό σπίτι του μέλλοντος. Εξωτερικά μοιάζει με μια τυπική μονοκατοικία. Ωστόσο, ως προς την ενεργειακή του ταυτότητα, αυτό το σπίτι αποτελεί πιθανά το σπίτι του μέλλοντος. Συνδυάζει όλες τις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και παράλληλα λειτουργεί συστήματα παραγωγής καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας. Σχεδιάστηκε από αρχιτέκτονες του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι και μοναδικό στο είδος του. Δεν είναι απλά ότι εξοικονομεί ενέργεια, αλλά παράγει περισσότερη ενέργεια από όσοι καταναλώνει. Είναι δηλαδή ένα σπίτι μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα συμβατικά σπίτια χρησιμοποιούν περισσότερη ενέργεια από όσοι χρειάζονται, τόσο για τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών, όσο και για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Υπάρχουν τρόποι για να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας. Η μόνωση θωρακίζει το κτίριο, ενώ υπάρχουν τεχνολογίες για αποδοτικότερη και οικονομικότερη θέρμανση, ψύξη και φωτισμό. Η πρωτοποριακή μόνωση που διαθέτει δεν επιτρέπει να διαρρεύσει ούτε η παραμικρή ποσότητα ενέργειας στον εξωτερικό χώρο. Στη στέγη του σπιτιού λειτουργεί ένα κανονικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά πάνελς, τα οποία έχουν εγκατασταθεί. Η περίσχεια ενέργειας αποδικεύεται σε μπαταρίες, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις νυχτερινές ώρες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού.
Για κάθε 100 λίρες που πληρώνουν τα συμβατικά σπίτια σε ενέργεια, αυτό το συγκεκριμένο σπίτι παράγει ηλεκτρισμό αντίστοιχο των 175 λιρών, ενώ παράλληλα εκλείει μηδενικούς αέριους ρήπους. Ενώ και η τιμή του θεωρείται λογική, αφού δεν ξεπερνά τις 190.000 δολάρια και ανταποκρίνεται στο βαλάντιο της μέσης βρετανικής οικογένειας. Σχεδιάσαμε αυτό το σπίτι έτσι ώστε να μπορούν όλοι να το αποκτήσουν. Μπορεί να κατασκευαστεί οπουδήποτε και ελπίζουμε να αποτελέσει παράδειγμα κατασκευής για τα σπίτια του μέλλοντος. Πιστεύω ότι θα επηρεάσει σημαντικά την αγορά ακινήτων. Πάμε τώρα σε ένα καινούριο ζήτημα που ανοίγει μέσα στο 2016 και νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και θα το συζητήσουμε πάρα πολύ και όχι μόνο όσοι ασχολούμαστε με τα περιβαλλοντικά, νομίζω ότι θα απασχολήσει ευρύτερα τον κόσμο. Μέχρι το Μάρτιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να καταθέσει σχέδιο οδηγίας σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπεται η δημιουργία σπόρων μέσα στο εργαστήριο και μάλιστα νέων ποικιλιών διαμέσου της γενετικής μηχανικής. Ένα είδος δηλαδή γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. Όπως ήταν αναμενόμενο, η είδηση ήδη θύελα αντιδράσεων από τους αρνητές των μεταλλαγμένων, ενώ οι υποστηρικτές τους βλέπουν σε αυτή την ιστορία και στις νέες τεχνικές μια πρόκληση και μια ευκαιρία να σιτήσουν τον πλανήτη. Μια ευκαιρία για να σιτιστεί η Ευρώπη ή μια κερκόπορτα για τα μεταλλαγμένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου Euractiv, θα είναι έτοιμη να καταθέσει μέχρι το Μάρτιο την αιτιολογική έκθεση, σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπεται η ανάπτυξη νέων ειδών σπόρων καλλιέργειας, οι οποίοι όμως θα προκύψουν στο εργαστήριο μέσω της γενετικής μηχανικής και παρέμβαση στο DNA γνωστών και δοκιμασμένων ποικιλιών. Οι υποστηρικτές της πρότασης αντιμετωπίζουν τους νέους αυτούς εργαστηριακούς σπόρους ως ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο στο χώρο της αγροδιατροφής και απόλυτα απαραίτητη συνθήκη για τη διασφάλιση τροφικής επάρκειας για όλο τον πληθυσμό εν μέσω κλιματικής αλλαγής που πλήττει σημαντικά την αποδοτικότητα των συμβατικών καλλιεργειών. Μάλιστα, τονίζουν πως τα υβρίδια αυτά δεν θα πρέπει να θεωρούνται μεταλλαγμένοι σπόροι γιατί το γενετικό υλικό που χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίησή τους δεν προέρχεται από ξένο οργανισμό αλλά από το ίδιο το φυτό. Ωστόσο, οι αρνητές της μεθόδου μιλούν ανοιχτά για μια απόπειρα εισαγωγής μεταλλαγμένων στη διατροφική αλυσίδα της Ευρώπης, αφού υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες ελέγχου της όλης διαδικασίας. Επί του παρόντος, οι γενετικά βελτιωμένοι σπόροι αυτού του τύπου δεν είναι διαθέσιμοι για εμπορική χρήση παρά μόνο για επιστημονική έρευνα και γι' αυτό παραμένουν μέσα στα εργαστήρια, ενώ έχουν επιτραπεί μόνο στη Βόρεια Αμερική. Αξιωματούχοι της Επιτροπής τονίζουν πως καμία νομιμοποίηση δεν πρόκειται να γίνει πριν αποφανθεί για την νομιμότητα του εγχειρήματος το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πριν το ζήτημα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ στο τέλος θα απαιτηθεί και η έκριση του Ευρωκοινοβουλίου. Το αγροδιατροφικό λόμπι, πάντως, που στηρίζει τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς αυτού του τύπου, προειδοποιεί πως αν η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο νόμου, πολλές μεγάλες εταιρείες τροφίμων θα αναγκαστούν να μεταφέρουν την έδρα τους εκτός Ευρώπης για να συνεχίσουν την έρευνα και την εμπορική εκμετάλλευση των γενετικά τροποποιημένων σπόρων νέας τεχνολογίας, με ό,τι βέβαια αυτό συνεπάγεται και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Το βέβαιο είναι ότι με τη συζήτηση της επίμαχης οδηγίας θα ανοίξει νέος μεγάλος κύκλος αντιπαραθέσεων στην Ευρώπη σχετικά με τα μεταλλαγμένα. Αν σας περίσευαν κάπου 100.000 δολάρια, πού θα τα τοποθετούσατε, τι θα αγοράζατε? Αυτό είναι ένα δίλημα που σας θέτω, γιατί στην Ιαπωνία ένας εστιατόρας, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου σούσι, αποφάσισε να επενδύσει 118.000 δολάρια για να αγοράσει έναν τόνο βάρους 200 κιλών. Πρόκειται για τον πρώτο πληστηριασμό τόνου που γίνεται κάθε χρόνο στην Ιαπωνία την πρώτη εβδομάδα. Το καμπανάκι χτυπά και ο πληστηριασμός αρχίζει στο χρηματιστήριο του τόνου στην Ιαπωνία. Οι ενδιαφερόμενοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να χτυπήσουν τον τόνο βάρους 200 κιλών στην πρώτη συνεδρία της χρονιάς, που αποτελεί πλέον θεσμό στην αρχαιότερη ψαραγορά της Ιαπωνίας. Η ιστορία της ξεκινά 80 χρόνια πριν, αλλά τώρα πρέπει να κλείσει και το χρηματιστήριο του τόνου θα μεταφερθεί αλλού. Τα τελευταία χρόνια η οικονομική δυσπραγία επηρέασε και αυτή την αγορά. Είμαστε ευγνώμονες που υπήρξε αυτός ο χώρος τα τελευταία 80 χρόνια. Τώρα θα κάνουμε νέα σχέδια. Όλη η βιομηχανία του τόνου θα συνεργαστεί γι' αυτό. Οι Ιάπωνες στρέφουν ιδιαίτερη προτίμηση για συγκεκριμένα είδη ψαριών. Πολύ συχνά η χώρα έχει δεχτεί παγκόσμια κατακραυγή, καθώς παραβιάζει συστηματικά διεθνείς κανόνες που σχετίζονται με την προστασία απειλούμενων ειδών, όπως ο τόνος, οι φάλαινες και τα δελφίνια. Ωστόσο, αυτό δεν πτωεί την ιχθυοβιομηχανία. Κάθε χρόνο η δημοπρασία του τόνου γίνεται με σχεδόν τελετουργικό τρόπο. Φέτος, πληρώνοντας 118.000 δολάρια, πλειοδότησε ένας ιδιοκτήτης εστιατορίου σούσι, ο οποίος και κέρδισε τον τόνο γίγαντα βάρους 200 κιλών.
Μετά την κατακύρωση του τροπαίου, ο νικητής εξετάζει προσεκτικά το ψάρι και ακονίζει τα μαχαίρια του. Ο ίδιος εστιατόρας τα τελευταία χρόνια πλειοδοτώντας κατάφερε να κερδίσει όλες τις δημοπρασίες. 118.000 δολάρια είναι πάρα πολλά λεφτά για ένα ψάρι. Καλύτερα να έμενε εκεί που ανήκει, δηλαδή στη θάλασσα. Τώρα θα πάμε στο δραπέτι της Αυστραλίας. Χάθηκε πριν από 6 χρόνια. Τριγύρισε παντού. Σε δάση, σε ρεματιές, σε ποτάμια. Βρέθηκε όμως 6 χρόνια μετά, ζωντανό και κατά 20 κιλά βαρύτερο. Είναι η Σίλα, το πρόβατο που παραδόξως κατάφερε να επιβιώσει μόνο του για 6 χρόνια στη φύση. Είναι η Σίλα και μόλις βρέθηκε. 6 ολόκληρα χρόνια μετά την εξαφάνισή της. Το πρόβατο είχε χαθεί μέσα σε ένα δάσος με πολύ πυκνή βλάστηση κοντά στο Χόμπαρτ της Τασμανίας το 2010. Διασώθηκε από έναν κάτοικο της περιοχής που το βρήκε πεσμένο στην άκρη του δρόμου, ανίκανο να μετακινηθεί λόγω του βάρους της προβιάς του. Ανοιγόκλεινε τα μάτια του. Προφανώς δεν ήταν νεκρό. Έτσι το σηκώσαμε και προσπαθήσαμε να το βάλουμε να σταθεί στα πόδια του. Ο Τζον Άλομς ανέλαβε να απαλλάξει το πρόβατο από το βάρος που κουβαλούσε τόσα χρόνια. Το μαλλί ήταν πολύ πυκνό και είχε κυτρινίσει πλέον κατά μήκος της πλάτης του. Μέσα στο μαλλί είχε διάφορα κλαδιά, φλούδες, πολύ βρωμιά και αυτό λόγω των συνθήκων στις οποίες ζούσε. Το μαλλί που κουρεύτηκε ζύγιζε πάνω από 21 κιλά, απέχοντας όμως από το ρεκόρ των 41 κιλών που ανήκει από πέρυσι στον Κρις. Πρόβατο Survivor, κανονικά. Μείνετε μαζί μας, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε όμως θα δούμε και άλλες τέτοιες χαριτωμένες ιστορίες με ζώα που μας απασχόλησαν μέσα στο 2015. Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι και πάμε αμέσως να δούμε στιγμές από τη ζωή της άγριας ζωής για το 2015. Μια πολύ μικρή ανασκόπηση της χρονιάς με ήρωες απειλούμενα ήδη από όλο τον κόσμο. Απολαμβάνουν το καυτό τους μπάνιο μέσα στο καταχύμωνο. Οι μαϊμούδες του χιονιού στην Ιαπωνία αρέσκονται στο νερό. Ειδικά όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, το καυτό νερό των θερμών πηγών τους παρέχει την απόλυτη χαλάρωση. Γι' αυτό παίρνουν το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, κολυμπώντας με το πρόσωπό τους να γίνεται κατακόκκινο από την υψηλή θερμοκρασία. Η ιδιαίτερη αυτή συνήθειά τους τα καθιστά από τα πιο δημοφιλή ζώα της Ιαπωνίας. Βρετανική βοήθεια για τη διάσωση της βιοποικιλότητας ζήτησαν οι Τσέχοι και οι Βρετανοί τους έστειλαν 14 άγρια πόνι, τα οποία έχουν ως μοναδική αποστολή να τρώνε τα φυτά εισβολής που έχουν κατακυριεύσει μια πρώην στρατιωτική βάση. Η φυσιογνωμία της φυσικής αυτής περιοχής άλλαξε δραματικά όταν μετά το 1991 αναπτύχθηκαν ξενικά είδη φυτών, που έφτασαν άγνωστο πώς μέχρι εκεί. Οι βιολόγοι προέκριναν την εισαγωγή χορτοφάγων ζώων όπως τα πόνι, τα οποία πολύ φυσιολογικά για να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες σε τροφή θα εξαφάνιζαν τα είδη εισβολής. Το πείραμα βέβαια παρακολουθείται στενά από επιστημονική ομάδα. Μια ιδιαίτερα ζωντανή και πολυπληθής κοινότητα αφρικανικών πιγκουίνων κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Από το 2004 το 90% του πληθυσμού τους έχει αποδεκατιστεί. Οι ερευνητές εντοπίζουν μεγάλους αριθμούς νεκρών ζώων με αποτέλεσμα πολλά από τα μωρά να μένουν ορφανά και χωρίς φροντίδα. Ο αφρικανικός πιγκουίνος εξαιτίας της δραματικής μείωσης του πληθυσμού του εντάχθηκε στη λίστα των απειλούμενων ειδών και προστατεύεται τώρα αυστηρά. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, οι επιστήμονες εντάσσουν πιγκουίνους και από άλλες περιοχές στην κοινότητα των αφρικανικών πιγκουίνων. Τρώγοντας από το χέρι ενός ανθρώπου, οι ίαινες ικανοποιούν την ανάγκη τους για τροφή και έτσι επιτίθενται όλο και λιγότερο σε ανθρώπους. Κάθε βράδυ έξω από την πόλη Χαράρ της Αιθιοπίας, δεκάδες ίαινες αρχίζουν να συγκεντρώνονται. Την ίδια ώρα ένας άντρας ετοιμάζει την τροφή τους. Την ίδια διαδικασία επαναλαμβάνει εδώ και 50 χρόνια ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, σαν ιεροτελεστία. Πριν από εκείνον το έκανε ο πατέρας του. Πλέον η ιεροτελεστία του ταΐσματος έγινε και τουριστική ατραξιόν.
Ο θάνατός του συγκίνησε χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο όταν σκοτώθηκε από το βόλι ενός κυνηγού. Η θάνατοσή του άνοιξε διεθνώς το ζήτημα της προστασίας των λιονταριών. Ο Σεσίλ, το διάσημο λιοντάρι, σκοτώθηκε κοντά στο Εθνικό Πάρκο της Ζιμπάμπουε. Η ζωή του Σεσίλ παρακολουθούνταν στενά μέσω ραδιοκολάρου που το είχε τοποθετηθεί τον Οκτώβριο του 2014. Οι ερευνητές είχαν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τις μετακινήσεις και τις προτιμήσεις του, προκειμένου να βγάλουν πολύτιμα συμπεράσματα για τη βιολογία του είδους. Ο Σεσίλ ανήκε σε ένα από τα σπανιότερα είδη λιονταριών. Και αφού τελειώσαμε με τα ζώα, ένα μήνυμα για τους ανθρώπους. Συνηθίζουμε να αντιμετωπίζουμε τη φύση με έναν τρόπο κυριαρχικό, σαν να είναι κάτι έξω από μας. Έρχεται λοιπόν το γερμανικό τμήμα του WWF για να μας υπενθυμίσει ότι η φύση είμαστε εμείς, αλλά συνήθως το ξεχνάμε. Το μήνυμα λοιπόν του γερμανικού γραφείου του WWF έρχεται ακριβώς να θυμίσει τους ανθρώπους από πού ξεκίνησαν και πού πρέπει να επιστρέψουν. I'm not the missed call from my boss. I am not my dozens of unread emails. I am not my to-do list. I am not the likes on my Facebook profile. And I'm not the fast food on my lunch break. I am the leaves falling on my shoulders. I am the grass beneath my feet. The wind blowing through the trees. I am the water flowing between the stones. The soil running between my fingers. I am the choices I make. Αν κατάφερε να μας προβληματίσει έστω γι' αυτό το ένα λεπτό, ποιοι είμαστε και πού πάμε, νομίζω ότι έχει πετύχει το στόχο του. Νομίζω ότι θα προβληματιστούμε λίγο παραπάνω. Με αυτά λοιπόν, εμείς τελειώνουμε για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε και πάλι τη Δευτέρα από τα νέα του Sky και γύρω στις 10 παρα 5. Και φυσικά το επόμενο Σάββατο στις 11.30 ακριβώς. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.